την ενίσχυση του Δήμου Ελατίων με ένα σοβαρό οικονομικό ποσό για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, καθώς και την εποπτεία του από το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητά ο Δήμαρχος Ζακυθίων και πρόεδρος της ΤΕΔ Διονύσης Ακτύπης. Ο ίδιος μίλησε για οργανωμένο σχέδιο, επισημένοντας πως πρέπει να ληφθούν μέτρα αναδάσωσης των καμένων εκτάσεων. Ελπίζω πράγματι ο Άγιος της Συγγνώμης να φωτίσει όλους αυτούς οι οποίοι αυτό το διάστημα και στη Ζάκυνθο και στην Ελλάδα έχουν κάνει μια τέτοια, αν θέλετε, αποτρόπαια πράξη να βάζουν εμπριστικούς μηχανισμούς και να έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε μια κόλαση. Αυτό το οποίο έγινε στη Ζάκυνθο θεωρώ ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, μα ποτέ. Από την αρχή του καλοκαιριού το είχαμε θέσει και ως Δήμαρχος και ως Πρόεδρος της ΤΕΔΚ, που ξέρετε ότι καθημερινά βρίσκομαι στο σημείο της φωτιάς και παρακολουθούμε από κοντά, ότι ήταν σχέδιο εμπριστικό για να καταστραφεί η Ζάκυνθος. Νομίζω ότι τελικά το κατάφεραν αυτοί που θέλανε, ενώ προσπαθήσανε τουλάχιστον 10 φορές τους προηγούμενους μήνες, το είχαμε αποτρέψει και καταφέραμε να κρατάμε τουλάχιστον την ομορφιά του νησιού μας σε πολύ καλά επίπεδα. Το τελευταίο διάστημα το κατάφεραν τις τελευταίες ημέρες και τελικά εξαφάνισαν όλη εκείνη την ομορφιά από τον Δήμο Ελατίων, από την ορεινή Ζάκυνθο. Ελπίζω να σταματήσουν εδώ, να σταματήσει αυτή η ιστορία εδώ και να μην έχει συνέχεια. Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά σε όλο αυτό το διάστημα των πυρκαγιών. Νομίζω έδωσε δείγματα οργάνωσης, αν θέλετε, και προσπάθειας, και ενωτικά όλοι οι δημάρχοι συνδράμαμε το έργο του Δήμου Ελατίων στις φωτιές επάνω. Όμως ήταν τέτοιο το μέγεθος, τέτοιες οι αιστείες, τέτοιο το μένος των εμπριστών, που αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο για να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε, και με την ιδιότητά σας, κυρίως ως πρόεδρος της ΤΕΔΚ. Ποια είναι η επόμενη μέρα, γιατί εδώ ξημερώνει μια πολύ δύσκολη μέρα τόσο για τα ορεινά της Ζακύθου και για άλλες περιοχές του νησιού, και φανταζόμαστε ότι ο χειμώνας θα είναι πιο δύσκολος ακόμα και από το καλοκαίρι που περάσαμε. Κοιτάξτε, δηλαδή, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι ο Δήμος Ελατίων θα πρέπει να μπει υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρέπει να χαρακτηριστεί πυρόπληκτος Δήμος, πρέπει να ενισχυθεί με τεράστια κονδύλια, και αυτό είναι που το λέω και παρακαλώ πάρα πολύ να γραφτεί και με κεφαλαία γράμματα σε όλες τις εφημερίδες και όλα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα παίρνουν τα χρήματα αυτοί στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, ανάλογα με το που βγαίνουν οι υπουργοί. Ο Δήμος Ελατίων έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή για ένα ισχυρό κονδύλι για αντιπλημμυρικά. Γιατί θα θρηνήσουμε θύματα, γιατί θα έχουμε τεράστιες καταστροφές και κατολιστήσεις στους δρόμους. Κινδυνεύει άμεσα ο Δήμος Ελατίων. Πρέπει λοιπόν να επιχορηγηθεί γενναία με ποσά τα οποία μιλάμε πάνω από 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάμε για 100 και για 200.000. Δεν θα πάμε, ας πούμε, σε χρήματα, ας πούμε, λες και είναι πέννητες οι Δήμοι της Ζακύνθου. Λοιπόν, πρέπει αυτή τη στιγμή να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος Δήμος με έργα τα αντιπλημμυρικά και αναδασώσεις που θα πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Και κανένα, μα κανένα κομμάτι από το οποίο εκάηκε δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να δούμε να ξεβιτρώνουν βίλες οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να είναι αναδασωτές περιοχές, και άμεσα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναδασώσεις στις περιοχές οι οποίες κάηκαν. Να αποκτήσει πάλι η περιοχή την ομορφιά την οποία είχε πριν. Και βέβαια αυτό που σας λέω και το ξαναλέω και πάλι, ενίσχυση οικονομική του συγκεκριμένου Δήμου. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού προέρχεται. Αυτό το σχέδιο το οποίο είχαν, τι διαστραμμένα μυαλά είναι, το τι τους καθοδηγεί, εμείς δεν το ξέρουμε. Ο Δήμος ο συγκεκριμένος και η συγκεκριμένη περιοχή ήταν μια αναπτυσσόμενη περιοχή. Το τελευταίο διάστημα πραγματικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, προχωρούσε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Ένας φτωχός Δήμος, μια φτωχή περιοχή, η οποία βρισκόταν σε μια τρομερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Και κάποιοι θέλησαν να καταστρέψουν την ίδια την περιοχή τους, γιατί θεωρώ ότι είναι από την περιοχή αυτή η οποία βάζαν τις φωτιές. Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μου, δεν μπορεί να το συλλάβει κανένα μυαλό νοήμωνα ανθρώπου, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν το ίδιο τους την περιοχή, το ίδιο τους τον τόπο. Αυτό είναι τρομερό. Αλλά εξήγηση συγκεκριμένη δεν μπορούμε να δώσουμε. Ότι είναι όμως εμπρισμοί είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Δεν είναι αθώες, δεν είναι αθώα καμία πυρκαγιά από αυτές οι οποίες έγιναν στο Δήμο Ελατίων. Και βέβαια να σας πω και για την πυρκαγιά τη δικιά μας, γιατί θα το θέλετε προχτές, πραγματικά από βεβαίως ότι η αμεσότητα την οποία επέδειξε και η πυροσβεστική και ο Δήμος, γιατί ξέρετε ότι όλες οι δυνάμεις ήταν πάνω στην ορεινή Ζάκυνθο,
ότι η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή του Δήμου μας, με ιδιωτικές υδροφόρες αλλά και με την υδροφόρα του Δήμου, αλλά και οι λίγες δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αμεσότητα την οποία δείξαμε, αποτρέψαμε το χειρότερο στην περιοχή που αντιλαμβάνεστε ότι κόπηκε και ευτυχώς και τα δύο αεροπλάνα, τα οποία την ώρα που έφευγαν παρακαλέσαμε να κάνουν 2 με 3 ρύψεις, έκοψαν τη φωτιά στη μέση και έτσι μπορέσαμε να μην έχουμε εξέλιξη. Είδατε τη ζήσαμε εκείνο το βράδυ, να μην έχουμε εξέλιξη, να έχουμε άλλα προβλήματα στην πόλη της Ζακύνθου.